Νοσταλγικές αναμνήσεις. Δεκέμβριος του 1974. Κερίνια. Ξενοδοχείο Ντόμ. Τελευταία Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην πόλη του Κηφαία και του Πράξανδρου από τους Κερινιώτες που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι από τους Τούρκους μέσα στην ίδια τους την πόλη. Εκατόρθωσαν να σπάσουν τα δεδομένα της κατοχής και έστω με τον δικό τους τρόπο, κάτω από τους ήχους της μουσικής του Κιάμιλου και του Χαβάτσα και τους υπόλοιπους, να παίξουν και να χορέψουν τα τελευταία Χριστούγεννα που δεν ήξερα φυσικά τότε. Τολμώ να σας πω ότι τότε περίμεναν ότι σε 2-3 εβδομάδες θα τους επιτρεπόταν να επέστρεφαν πίσω στα σπίτια τους. Όλα προβάλλουν μουντά στη σκιά της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής. Η μνήμη παλεύει, αλλά μένει ολοζώντανη, με φόντο την Κερίνια, την Μόρφου και την πόλη του Ευαγόρα Μόχωστο. Ο Δημαρχείων σημειοστόριζε την Λεωφόρο Δημοκρατίας, την Λεωφόρο Κένεδη και θυμάμαι ότι και από άλλες πόλεις ερχούνταν στην Αμόχωστο για να δουν αυτόν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό που ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για την Κύπρο τότε. Έπρεπε να δώσει τέτοια εικόνα στην πόλη όπως είδα στις ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτό που μπορούσε οποιοδήποτε να αντιληφθεί στη Μόρφου ήταν οι μεγάλες προετοιμασίες που γίνονταν από όλο τον κόσμο. Από τον πιο φτωχό μέχρι και τον πιο πλούσιο, προετοιμασίες για αυτές τις γιορτές. Δηλαδή να καθαρίσουν τα σπίτια τους, να σπουδάσουν τους τοίχους. Τέτοιες μέρες η σκέψη πάει πίσω και φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις, υπέροχες, μα και συνάμα συγκινητικές εορταστικές στιγμές. Απαγορευόταν να χωρίσει η οικογένεια την πρωτοχρονιά. Τις 12 έσβηνε ο διακόπτης απαραίτητος και όλα τα νομίσματα που υπήρχαν επεταγόντουσαν πάνω και έπεφταν στο πάτωμα και ακολουθούσε μία μάχη από όλους εμάς τους μικρούς ποιος θα μάζευε τα περισσότερα. Με νοσταλγία τα θυμούμε αυτά τα πράγματα, λέω πώς θα ήταν τώρα στην Αμόχωστο αν συνέχιζε αυτή η ζωή. Και έτσι ξαφνικά βρεθήκαμε στην προσφυγιά. Το έχω κάνει τάμα στη ζωή μου, αν με καταξιώσει ο Θεός, όχι με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, αλλά και περπατητός να πάω και να βρεθώ στη Μόρφου, γιατί σίγουρα εκεί είναι οι ρίζες μας. Οι θύμισες ξυπνούν, ζεσταίνουν τις καρδιές, κρατώντας άσβεστο τον πόθο της επιστροφής στις πατρογονικές μας εστίες.